Σάβα, συνήθε. Γιατί, γιατί. Να σου πω, την παρατήσουμε να πάμε φύγουμε. Σκάσε. Σάβα, τι είπες. Τι είπα. Ούτε ένα παντελόνι δεν μπορεί να σιδερώσει. Τι κάνει όλη την ημέρα. Πάει στο σχολείο κάθεται. Γυρίζει στο σπίτι κάθεται. Γι' αυτό την παντρεύτηκα. Για να μου κάνει τη ζωή μαύρη. Εσύ ποια είσαι. Εσύ ποιος είσαι. Μαρισούλα, γιατί μας κοιτάει εσύ. Σσ, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Παναγιά μου, τι εξφάλισε αυτό που ζωβραδιάτικα. Κυρία Σουλά. Ναι. Κυρία Μπία. Παρούσα. Κυρία Κέτη, τι πάθατε, κυρία Κέτη. Κυρία Κέτη μου, εγώ ο Σάββας είμαι, κυρία Κέτη. Τι πάθατε, κυρία Κέτη μου, ο Σάββας. Δηλαδή τώρα αυτός ξανά. Μάλλον. Κυρία Κέτη μου, ο Σάββας είμαι. Κυρία Κέτη, λιποθύμησε, η αδερφή σας. Φωνάξτε ένα γιατρό, κάντε κάτι. Για ποιον από τους δύο. Λοιπόν, γιατρέ. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να σας πανικοβάλλει το γεγονός, ούτε καν να σας τρομάζει. Μα τι λέτε τώρα, γιατρέ μου. Εγώ άκουσα την καϊδροφωνάρα του και έκλασα μέντες. Συγγνώμη, δηλαδή, είμαι και φιλόλογος. Το γεγονός ότι αρχίζει να θυμάται κάποια πράγματα είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό δείχνει ότι η μνήμη του είναι πολύ πιθανό να επανέλθει. Ο γιατρός δεν σου θυμίζει κάποιον. Έχω σπάσει το κεφάλι. Κάτσε καλά να ακούσουμε. Κάποιον μου θυμίζει, κάτσε, παιδί μου. Συνεχίστε, γιατρέ μου. Πολύ περισσότερο μάλιστα που ζει στο δικό του περιβάλλον ανάμεσα σε αγαπημένα του πρόσωπα. Για μας λέει. Για μας λέει. Τι πάθατε. Τίποτα, γιατρέ μου. Πες εσύ, πες. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι επόμενο να αρχίσει να θυμάται. Και θα ξεκινήσει κάπως έτσι. Από κάποιον ήχο. Από ένα ρούχο που μπορεί να του ξυπνήσει αναμνήσεις. Από ένα έπιπλο. Τι εννοείτε, γιατρέ, ότι είδε μένα και θυμήθηκε το σκρίνιο. Και από κάποιο πρόσωπο, βεβαίως. Γιατρέ μου, αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι γιατί θυμήθηκε αυτήν. Και όχι εμένα. Ή εμένα. Καλά, αφήστε την αυτήν. Εμένα. Εμένα, γιατρέ μου, γιατί δεν με θυμήθηκε. Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σας ακριβώς μεταξύ σας. Πάρα πολύ καλή. Ναι. Μήπως όμως την κυρία την είχε γνωρίσει πριν από εσάς. Εμένα, βεβαίως. Έτσι εξηγείται. Σε πολλές περιπτώσεις, ο αμνήμων, όταν επανέρχεται. Ξεκινάει από τα παλαιότερα γεγονότα, βέβαια. Θυμάται πρώτα το πρωθύστερο και μετά προχωρά στο μεταγενέστερο. Ακριβώς. Μάλιστα. Το δεύτερο που μας προβληματίζει, γιατρέ μου, είναι γιατί είχε αυτή την. Επιθετική έξαρση. Πόσο διαφέρει η ζωή που κάνει τώρα με τη ζωή που έκανε πριν το ατύχημα. Εμέρα με τη νύχτα. Η νέα του ζωή, την οποία μπορεί και να απολαμβάνει, έρχεται σε σύγκρουση με την παλιά. Και τα καινούργια πράγματα που κάνει. Μπορεί πιθανόν να τον ικανοποιούν. Υποσυνείδητα όμως. Έρχονται σε αντίθεση με την προηγούμενη του ζωή. Πράγμα που δημιουργεί αυτή η διάσταση του τότε με το τώρα ενστικτόδη εγκεφαλική αντίδραση. Σωστά. Ακριβώς. Πού τα ξέρεις, μωρέ, πυροσβεστική εσύ όλα αυτά. Γιατρέ, δείτε τι κι αυτή. Όχι καλέ. Απλώς το σύριαλο γιος μου έπασχε από αμνησία. 40 επεισόδια έτρεχα σε γιατρούς και άκουγα αυτά. Βέβαια. Πριν από 3 χρόνια. Και ήτανε λάθος τότε του δημιουργού να βάλει το γιο σας να μην θυμάται τη Βαλέρια. Η Βαλέρια έπρεπε να είναι το πρώτο άτομο που θα του ξύπναγε αναμνήσεις. Ναι, αλλά δεν ξέρετε τι είχε γίνει ακριβώς. Δηλαδή, η Βαλέρια. Να σου πω. Δεν μου φαίνεται και πολύ σοϊό ο γιατρός που έφερες. Πολύ πυρκαγιά βλέπει. 12 ώρα τη νύχτα, ποιος περίμενε να έρθει ο Φρόιντ. Τώρα που το θίξατε. Διαφωνώ στη σχέση που έχει η Μιραμπέλα με τον Αύγουστο. Όχι, έχω πολύ καλή σχέση. Δεν σας φέραμε εδώ πέρα να μιλάμε για την Μιραμπέλα με τον Αύγουστο. Μορταδέλα. Πάρα πολύ σωστή σχέση. Σας φέραμε για άλλο λόγο. Α, γιατρέ. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει εκατομμύρια πολύπλοκες μηχανές με χιλιάδες κουμπιά και διακόπτες.
Και όμως, καμία δεν είναι τόσο πολύπλοκη όσο ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ναι. Ναι, ναι. Βεβαίως. Μην κοιτάς που ο δικός σου έχει μόνο on, off. Και μια και μιλάμε για κουμπιά, γιατρέ. Ο εγκέφαλος του Σάβα, μήπως έχει πατήσει πώς ή μου φαίνεται. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί κοιτάει συνεχώς ένα μπιμπελό. Του έχω δώσει απλώς ένα ηρεμιστικό. Δεν μας αφήνετε μερικά? Βεβαίως, βεβαίως. Και ό,τι άλλο χρειαστείτε, στη διάθεσή σας. Γιατρέ μου, να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τα τελευταία 3 χρόνια, εγώ θέλω να φύγω από την πυρκαγιά. Και δέχομαι πολύ μεγάλη πίεση. Mm. Έχω βγάλει λοιπόν ένα πάνω στο κεφάλι και κοιτάξτε, κάπου εδώ είναι. Δεν είναι δερματολόγος ο άνθρωπος. Άσε με, Χριστιανή μου, μπορεί να είναι ψυχολογικό. Εξηγήστε μου αυτό. Καρούμπα, λέω, είναι από το κράνος. Αυτό, γιατρέ, εκεί που πιάνετε. Εκεί. Ναι. Μπορεί να είναι και ψυχολογικό. Τα ακούς? Ψυχολογικό καρούμπαλο. Κι εγώ έχω ένα σφράγισμα στο δόντι. Λες να είναι επειδή έχασα τον πατέρα μου μικρή. Άσε μας, γιατρέ. Ευχαριστούμε. Θα έρθω στο ιατρείο σας να μου πείτε τι είναι. Με χαρά. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Τι κάνουμε. Α, κατάλαβα, έχουμε πάλι το τέλειο σχέδιο. Μα δεν προτείνετε κι εσείς κάτι? Εγώ έκανα μία πρόταση, αλλά την απορρίψατε. Ήταν πρόταση να πάμε σε σπα? Εδώ το θέμα μας είναι τι θα κάνουμε με το Σάβα. Γι' αυτό ακριβώς το είπα. Να πάμε σε ένα σπα, να χαλαρώσουμε, να αποφασίσουμε. Όλο στην τσίτα είμαστε πια. Εκεί πέρα, παιδί μου, με τα φύκια, το μασάζ, τη λάσπη, θα σκεφτούμε καλύτερα. Εσένα λάσπη σου χρειάζεται για να σκεφτείς? Ναι. Η κοπριά δεν σου κάνει? Όχι, κορίτσια, δεν γίνεται. Συγγνώμη, εδώ μέσα δεν έχω και το δευτέρι μου. Τέλος πάντων, εσύ. 5.000 ευρώ πρόστιμο. Δεν το παράθυρα με το πρόστιμο, κάτσε κάτω. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή. Η μνήμη του Σάβα επανέρχεται, αλλά όχι όπως θα θέλαμε. Ωραία, θα σταματήσουμε τη διαδικασία της επαναφοράς. Διαφωνώ. Διαφωνείς, γιατί δεν σου βάλει σειρά τις φωνές? Σε μένα τις έβαλε. Συμφωνώ. Με ποια? Με σένα, με το μέρος σου είμαι. Πολύ καλά. Όχι, δεν θέλω να είσαι με το μέρος μου. Ναι, καλά, δεν θα είμαι με το μέρος της Σούλας. Τι έχεις πει εσύ πριν να συμφωνήσω? Να της φέρω λίγη λάσπη. Ξεσπιτώθηκα τώρα για να έρχομαι εδώ και να τα θυμάμαι πάλι όλα. Ο Σάββας να σταματήσει τα χάπια για να τα ξαναρχίσω εγώ. Ναι, γιατί τα έχει σταματήσει εσύ ποτέ? Ένα την ημέρα, φρούτο. Απ' την αρχή ξέραμε ότι θα έχει ρίσκο υπόθεση. Ναι, αλλά όχι τόσο μεγάλο ρίσκο. Σήμερα το σιδέρωμα, αύριο το χαστούκι, μεθαύριο θα πλακωθούμε και την άλλη θα τον ευρώ με αυτήν πάλι στον Αρογίτη. Α, παπά, σιγά να το ξαναγάζω εγώ στον Αρογίτη. Μου μπαίνει ο Λιβρύς στην πλάτη, είναι σε καλά. Πρέπει να προκαλέσουμε τη μνήμη του. Όχι. Θα συνεχίσουμε το ψάξιμο. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε το δελτίο. Λοιπόν, χρόνο έχουμε. Δεν μας πιέζει τίποτα, είτε σε 5 μήνες το βρούμε, είτε σε 10, το ίδιο μας κάνει. Και εγώ θέλω να τελειώνουμε γρήγορα, γιατί δεν έχω καμία όρεξη να σας βλέπω μπροστά μου. Αλλά εμάς πει. Χαμάν. Οχ. Τι έγινε, καλά. Αγάπησου. Όχι. Τι έγινε, κάτι θυμήθηκα. Κάτι θυμήθηκα. Λοιπόν, κέρδη που δεν ζητήθηκαν. Παραγράφονται μετά την πάροδο 6 μηνών. Αυτό δεν το είχαμε προβλέψει. Και έχει περάσει τώρα και ένας μήνας. Και μας μένουν τα πολύ άλλοι 5. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να μετράμε τις μέρες. Μια στιγμή. Κέρδη που δεν ζητήθηκαν, λέει. Αν πάμε να τα ζητήσουμε. Τι πράγμα? Να πάμε εμείς να τα ζητήσουμε μέσα στην προθεσμία και να τους πούμε να μας τα φυλάξουν. Όποτε μπορέσουμε να περάσουμε τα πάρουμε, βράδυ. Ναι, μωρέ. Πώς περνάμε από το φούρνο και λέμε κράτα μας μία σικάλια? Ναι, μπράβο. Ναι, άμα θα πας χωρίς το δελτίο, δεκάρα τσακιστή δεν πρόκειται να πάρεις. Όχι, ρε. Τι κατεμιά είναι αυτή. Το μόνο πλεονέκτημα που είχαμε ως τώρα είναι ότι δεν μας πίεζε ο χρόνος και το χάσαμε κι αυτό. Τώρα τι κάνουμε? Σκεφτόμαστε. Πάρε εσύ τα χάπια σου, πασαλείψω κι εσύ με λάσπη, με ασβέστη, με ό,τι θες και βρείτε μία λύση. Πρέπει να τον κάνουμε να θυμηθεί. Όσο επικίνδυνο κι αν είναι. Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο. Ο Σάββας, ό,τι σκούπισε. Μην του γυρίσει η βίδα ανάποδα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Όχι! Δεν θα σου καλύψεις! Να κλείνω τα πιάτα. Όχι! Να κάτσεις εκεί που κάθεσαι. Και να τα ξεχάσεις αυτά που ήξερες. Να τα ξεχάσω. Να τα ξεχάσεις να τα θυμηθείς. Ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνεις έτσι όπως θα έχεις κάνει. Να πάω να αερίσω τα σεντόνια. Τι μου λες τώρα, τι μου λες? Αυτό είναι αμαρτία από το Θεό. Να σου λέει ένας άντρας τέτοιο πράγμα και να πρέπει να του πεις όχι. Να, δες αυτό. Τι είναι αυτό? Ποδόσφαιρο. Ωραία.
Δεν μ' αρέσει. Κυρία Κέτη, στο άλλο έχει μια ταινία που είναι μια μάνα που επειδή είναι φτωχιά δίνει το παιδάκι της για υιοθεσία. Τι βλακίες είναι αυτές που λες. Κάτσε και δες μπάλα. Γιατί να δω μπάλα. Γιατί πρέπει να κάνεις πράγματα που έκανες παλιά. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Τι δεν καταλαβαίνεις, Χριστιανέ μου, απλά πράγματα. Αυτοί εκεί που από εκεί είναι οι Ρεάλ. Και από εκεί άλλοι που είναι ο Άγιαξ. 11 και 11. Τώρα αυτοί κυνηγάνε μια μπάλα. Όλοι μαζί και προσπαθούν να τη βάλουν στο άλλου τα δίχτυα οι άλλοι. Αυτό. Με το πόδι. Τώρα γιατί σταματήσανε. Έγινε φάουλ και φτιάχνουν αμυντικό τείχος. Με τι το φτιάχνουν το τείχος. Με τούβλα. Με τα σώματά τους δεν βλέπεις. Θα σου πω τώρα, ξέρεις, αυτό που κάνουμε εμείς οι δύο. Εγώ να σου εξηγώ τι είναι το ποδόσφαιρο, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή τη στιγμή εμείς οι δύο, στη σχέση των δύο φίλων, γράφουμε ιστορία. Παγκοσμίως. Να δω το άλλο με τη μαμά και το παιδάκι. Λύσα, ξέρεις, με τη μαμά και το παιδάκι, όχι. Θα δεις ποδόσφαιρο με το ζώο. Αφού τώρα αυτοί πάλι σταματήσαν. Έδωσε offside. Τι είναι το offside? Δεν ξέρω. Ότι είναι ο γυναικείος οργασμός για τους άντρες, είναι το offside για τις γυναίκες. Το έχουμε ακουστά, αλλά πώς είναι, πώς γίνεται, σε τι χρησιμεύει, άγνωστον. Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε. Ως πύραχος, έχω βάλει ως υψηλότερο στόχο μου να δώσω τέλος στην εγκληματική δράση αυτού του παρανοϊκού εμπριστή που έχει βάλει στόχο να κάψει όλη τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Α! Α, παπά, σακατεύτηκα. Στοφ! Αυτό που μου έχεις βάλει με το χέρι ποτέ δεν το καταφέρνω. Ας το έχω ξεχάσει. Είναι καλύτερα τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε Πέτρο. Γιώργος, είπαμε. Ναι, Γιώργος. Λοιπόν, πάμε πάλι και μην το χτυπήσεις τόσο δυνατά αυτή τη φορά. Ναι. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Τον! Δεν είναι δυνατόν! Να εξευτελίζει το όνομα του πυροσβεστικού σώματος και να τρομοκρατεί έτσι όλη τη χώρα. Αν αυτό το σκουλίκι, αν αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας θέλει πόλεμο, θα τον έχει. Γιατί αν νομίζει ότι μπορεί να κάψει όλη τη χώρα είναι γελασμένος. Είναι πολύ γελασμένος. Είναι πάρα πολύ γελασμένος. Γιατί δεν ξέρει ότι εγώ, η Βερόνικα Δεσίλα. Στοπ! Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Συγγνώμη, μπέρδεψα τις πόρτες. Στην τουαλέτα ήθελα να πάω. Στην άλλη μεριά του διαδρόμου είναι η τουαλέτα. Μάλι εδώ ήρθες. Συγγνώμη. Πάρτε το αγκούρι από το πλάνο. Μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Ναι, ναι, φεύγω. Γεια σας. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ τώρα να συνεχίσω. Δεν είναι συνθήκες αυτές για μία πρωταγωνίστρια. Δεν μπορώ. Ας υποχωχάσει την ατμόσφαιρα του ανθρωπόμορφου. Πάμε παρακαλώ σε ένα break. Οκ, 10 λεπτά διάλειμμα. Πονάει ακόμα? Σιγά βρε, Γιώργο, θα μας δουν. Και είναι κακό που συζητάμε? Όχι, αλλά δεν θέλω να λένε ότι κάνω τα γλυκά μάτια με το σκηνοθέτη μου. Δεν έχεις να κερδίσεις κάτι από μένα. Εσύ είσαι ήδη μια στάρ της καθημερινής ζώνης. Όχι, ναι, είμαι. Αλλά αυτό το καιρό δεν υπάρχει χώρος στη ζωή μου για φλερτ. Και γενικότερα για τους επόμενους 5 μήνες δεν υπάρχει χώρος για τίποτα. Και γιατί τους επόμενους 5 μήνες? Δεν ξέρω, ρώτα τον ΟΠΑΠ. Και αν σου έλεγα ότι είμαι ερωτευμένος? Θα σου έλεγα ότι καλά κάνεις, αλλά εγώ δεν είμαι. Και καλά κάνω που δεν είμαι. Γιατί εγώ όταν ερωτεύομαι, παθιάζομαι και τα παρατάω όλα. Και τώρα ακριβώς είμαι σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να παρατήσω τίποτα. Γιατί δεν μου παραδίνεσαι? Γιατί όλα τα έχει μαριωρεί. Ο Φερετζές της έλειπε, κατάλαβες? Όχι. Μη σώσεις. Εγώ πάντως θα επιμείνω. Ναι, εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Κόψε και την παρανυχίδα εδώ. Εμένα θα μου επιτρέψεις. Γύρισες? Όχι, να πάω από εδώ θέλω. Θα πέσεις. Θα πάει, θα πέσεις.
Κυρίως. Τι τρέχει? Στάζει στο πάτωμα. Τι πράγμα? Η χιλόπιτα. Μουα. Αχ. Δεν ξέρω. Θα μου χτυπήσετε λίγο κι αυτόν? Να σας το χτυπήσω. Αυτός μου πέφτει λίγο βαρύς. Μην το φάτε για βράδυ. Θα μου χτυπήσετε και αυτόν? Έχει γλυκό ήχο αυτός, ε. Αχ, αλλά πάλι δεν θέλω να είναι τόσο γλυκός. Θέλετε να είναι ξινός? Θέλω να έχει μία αυστηρότητα σαν ήχος, να είναι γλυκός... Αλλά να ταχώνει κιόλας. Να χτυπάνε πρώτα αστεράκια και μετά να χαλάζει και στο διάολο. Α, είστε γενέστατοι και μετά λένε γιατί δεν έχουμε και τουρισμό! Τουρισμό δεν έχουμε γιατί κυκλοφορείς εσύ λυτή στη χώρα! Τερασόρτιο, με σύγχυσες πρωί-πρωί. Αλλά δεν φταίς εσύ, την καντεμιά που με δέρνηκε. Σενιόρα Ζουλά! Πού είσαι σήμερα το σύνορα? Δεν είπα, πήγα να παίρνω. Βουνά! Παγωτό! Σενιόρα Ζουλά! Πρόσεξε τι θα πεις, έχω νεύρα σήμερα. Σι. Σενιόρα Σούλα, εγώ ποτέ θα παίρνω άδεια. Ποτέ! Και ποτέ, σενιόρα Σούλα, θέλω να πάω στο κομμωτηρί. Τι τυρί θες? Όχι τυρί, κομμωτηρί. Τι είναι αυτό? Είναι κομμωτηρί. Είναι δίπλα στη Ξανθιά. Δεν είμαι καλά σήμερα. Σε προειδοποιώ. Πορκέ, τι έχεις? Την τύχη μου έχω. Λοιπόν, πάρ' το από την αρχή, στα ελληνικά και αργά-αργά. Θέλω να πάω στο κομμωτηρί για να βλέπω μία φίλη μου. Άντε πάλι με το κομμωτηρί. Τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου? Είναι πόλη, δεν το ξέρεις. Πού? Στη Ελλάδα, δίπλα στη Ξανθιά. Κοντά στην Τουρκία. Κομμωτηρί! Κομμωτηρί και κομμωκασέρι. Πηγαίνεις και σχολείο. Κομμωτηρί, κομμωτηρί, δύο τα ακούω. Να πας σε Οριλά τότε. Και δεν είναι Ξανθιά, Ξάνθη. Καλά, να πάω. Όχι. Πορκέ? Πορκέ είναι μια χαρά πόλη. Αν πας εσύ, θα την κάνεις μπάχαλο. Και τι θα γίνει, σενιόρα Σούλα? Δεν θα κλείνουμε ποτέ και πότε θα ξαγοραζόμαστε? Σε 5 μήνες. Μπορείς να περιμένεις τόσο? Για να πάω στο κομμωτηρί. Για να πας από εκεί που ήρθες. Κανόνισε, κακομοίρη μου. Αυτές τις μέρες περνάω πολύ χοντρολούκι. Έχεις πρόβλημα με το άντρα σου? Πώς ήρθε αυτό? Πορκέ, όταν έβγαινε το διασύγιο, πάλι έτσι ήσουνα. Τη μέρα που το γνώρισα, έτσι είμαι. Και μέχρι να τον ξεφορτωθώ, δεν θα ηρεμήσω. Τι καταλαβαίνεις τώρα? Θέλεις να συγχυστώ? Ανάλαβε τώρα εσύ. Θα πάω και εγώ σχολείο. Έχετε διαβάσει? Α, ξανά έγινε καλά, ε. Έχει φαγωθεί με την ηλεκτρική σκούπα. Μην τον αφήσεις. Εγώ έκανα τα τζάμια, σκούπισε σε λιγάκι και άφησα τον να βλέπει τηλεόραση. Άντε, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνεις, Άδα? Τίποτα, κυρία Μπία, τα ίδια. Εσείς? Εγώ ψάχνω να βρω έναν εμπριστή. Η κόρη μου πάσχει από σχιζοφρένεια. Τον αδερφό μου τον κυνηγάει η αστυνομία για εμπόριο βρεφών. Κατά τα άλλα ήσυχα. Δεν μπορείς να κάνεις ησυχία? Δεν βλέπεις ότι σκέφτομαι? Γιατί δεν πας έξω, Λαζάρου? Διαβάζω το κηδίδι. Αν ήξερε ότι θα έπεφτε στα χέρια σου, ούτε που θα πιανε γραφίδα ο άνθρωπος. Αλήθεια? Πώς έγραφαν οι αρχαίοι? Με κομπιούτερ. Τα πέρναγαν πρώτα σε σκληρό και τα σώζαν σε δισκέτα. Όχι, θέλω να πω, τα έγραφαν οι ίδιοι ή με δακτυλογράφο? Με δακτυλογράφους. Που ήταν και αυτοί οι αρχαίοι, ε? Αρχαιότατοι. Τους έπαιρναν από τα αρχαία ΙΕΚ. Δακτυλογράφους, βοηθούς μικροβιολόγων, μοντελίστ. Γιατί δεν πας έξω, Λαζάρου? Όχι, όχι, εδώ θα μείνω. Έτσι έχω πάθει σήμερα. Έχει μεγάλη σημασία για μένα να είμαι διαβασμένος. Να πας να σε διαβάσει ένας παπάς. Τι σε έπιασε ξαφνικά και άρχισες να διαβάζεις? Ερωτεύτηκα, κυρία. Τη ζωή? Όχι, μια κοπέλα. Πρωτότυπο. Ναι, και θέλω να την εντυπωσιάσω με τις γνώσεις μου. Μα τότε βρίσκεσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αλήθεια? Ναι. Σε 5 χρόνια τουλάχιστον από τώρα θα έχεις μάθει να φτιάχνεις μια ολόκληρη φράση σωστή. Σε 5 χρόνια. Εγώ υπολόγισα σε 5 μήνες που θα τελειώσω το σχολείο να έχω πάρει το απολυτήριο όμως αριστούχος. Και εσείς να με βλέπετε και να με καμαρώνετε. Πρόσεξε, Λαζάρου. 3 λάθη, Λαζάρου, σε μία πρόταση. Πρώτον, δεν θα σε καμαρώνω. Δεύτερον, δεν θα πάρεις απολυτήριο. Και τρίτον, σε 5 μήνες δεν θα βρίσκομαι εγώ εδώ. Πού θα είστε? Στις Μπαχάμες. Ή στον Ταφνί, αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα. Τι είναι αυτό το άλιεν? Μια πιο απλή δεν μπορούσατε να πάρετε? Να βοηθήσω? Όχι, να κάτσε εκεί που κάθεσαι αμέσως να βοηθήσεις.
εδώ τώρα τι είναι? Είναι για το νερό. Γιατί πετάει και νερό? Τι είναι, συντριβάνι? Μην μου πεις ότι εγώ κόβει κιόλας. Ήθελα να ξέρω ποια τη διάλεξε. Κυρία Μπή, άμα πατήσετε το πράσινο κουμπάκι, θα κουμπώσει κιόλα. Πράσινο κουμπάκι. Το πατάω. Το μοχλό τον γυρίσατε? Γύρισα και το μοχλό. Άλλαξε και ταχύτητα, έβαλα και χειρόφρενο, τίποτα δεν γίνεται. Πρέπει να μπει και στις τρυπούλες. Σιγά καλέ, το ξέρω, δεν είμαι χαζή. Άντε κι εσύ, πέντε πράγματα έχεις μάθει και μας κάνεις τώρα τον έξυπνο. Τη μάνα σου πώς τη λένε, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Φάτη. Αυτό είναι για τα χαλιά. Τι τα κάνει, τα τεινάζει? Όχι, τα καθαρίζει. Έχει ένα άλλο δίπλα, κυρία Μπία, που είναι για το παρκέ. Ένα άλλο είναι για το μάρμαρο. Αυτό που κάθεστε πάνω του είναι για το ξύλο. Μου τα μαθαίνω, κυρία Κέτη. Έχει ένα άλλο, ένα μακρύ. Σταμάτα, σταμάτα, φτάνει. Ζαλίστηκα. Για έλαβα. Πλησίασε καλά, τι φοβάσαι? Δεν θα πάθεις τίποτα να την πας μια βόλτα, ε? Μπορώ. Άμα πηγαίνεις σιγά σιγά, δεν θα απομακρυνθείς. Αλήθεια λέτε, θα με αφήσετε? Θα σε αφήσω με δύο ώρους. Δεν θα πεις τίποτα στις άλλες και δεν θα τρέχεις πολύ. Ορκίζομαι στο στεφάνι μου. Ωραία, σωθήκαμε τώρα. Λοιπόν, να σου πω, άμα νιώθεις να σου ταράζει τον εγκέφαλο, θα σταματήσεις, εντάξει? Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπή, είστε πάρα πολύ καλή. Άντε βρε, καλό τάξιδι. Ευχαριστώ. Παπα, δεν είμαι για τέτοιες σκούπες και αηδίες. Για να δω λίγη τηλεόραση. Η Κονιόρδου. Είσαι ποταπή, Σωράια. Ποταπή. Και θα λογοδοτήσεις... Πού θα λογοδοτήσει? Αχ, ναι. Ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Συχαίνομαι να βλέπω και τη σκιά σου ακόμα, Σωράια. Τι στο διάλογο έχει κάνει αυτή η Σωράια και την πινελικόνο, έτσι? Α, τελείωσες? Άνοιξα το ψυγείο και ήταν άδειο. Α, τα ξέχασα να πάνε να ψωνίσουν οι άλλες. Ποιες άλλες? Η Κέτη με τη σούλα. Μπα! Πήρες και πυρέτριες? Ναι, μωρέ. Έχει σκοτώσει τον Ίωνα, γι' αυτό την πινελικόνο. Σε ρώτησα. Πήρες και οι πυρέτριες? Τι πυρέτριες, καλέ? Η γυναίκα σου και η αδερφή της. Ποια γυναίκα, μωρέ? Θα με τρελάνεις? Εσύ είσαι γυναίκα μου. Γάμω την ώρα και τη στιγμή που γινόσουνα. Σαββά. Μια δουλειά μες στο σπίτι δεν μπορεί να κάνεις. Είναι για κουρασμένης. Τι λες, Σαββά? Λέω ότι είσαι άχρηστη και ταμπέλα. Αυτό λέω. Έχει τρέξει εκεί πέρα με τα κολοκυρίσματα το κολοσύριαν. Και τι κάνεις δηλαδή εκεί, σε κάτι κούρας? Πας και λες εκεί πέρα δύο παπαριές και αυτό είναι όλο. Θυμάσαι και τα γυρίσματα? Ναι, την κολοπυρκαγιά. Σαν πως σε κανένα πες και τίποτα άλλο. Θυμάσαι και την πυρκαγιά? Αυτά πάλι διαβάζει. Φέρτα εδώ, ηθοποιός να σου πετύχει. Σε κάνανε και πύραρχο τρομάρα σου. Πότε θα σε διώξω και από εκεί πέρα? Δεν θα με διώξουν αυτοί, θα φύγω εγώ. Τι λες, μωρέ, σοβαρά? Και ποιος θα σε πάρει, ρε, ταλέντο? Δεν πας στην κουζίνα, λέγω, να κάνεις κανένα αυγό? Άντε. Και φέρε τα αυτά εδώ πέρα. Να μου κάνεις και κάρτες, τα δίνω. Πρέπει να τα μάθω, να τα ξέρω για αύριο. Είτε τα μάθεις είτε δεν τα μάθεις, πάλι το ίδιο σκατά θα τα παίξεις. Φέρε τα! Πάρτα! Συ? Η Πία είναι. Η Πία. Και Πία Πία. Ορίστε. Μα η Βέγγα είχα και κυρίες. Κυρίες απλά λκον άλγιν. Στο καλό που πήρα. Σε άλλη ήπειρο. Συ. Hello. I'm Bia. This is Bia calling. May I speak to Mrs. Zula? Mrs. Zula είσαι απέναντι. Εν τόξη με την Ευαγγελία που έχετε παγωτά. Θέλεις και να τη φωνάσω?
αν μπορείτε. Μπορείτε. Για περίμενε. Σενιόρα Σουλά! Ένα μπια-μπια παίρνει. Μπια-μπια. Φέρ' την εδώ. Έλα. Τι έγινε. Η μάνα μου να κοιτάει τα δικά της. Που όταν ήταν στην ηλικία μου σουρτούκευε από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό άλλωστε παντρεύτηκε στα 17. Τα ξέρω από τη θεία μου την Ούλα. Εγώ τον Αχμέντ τον αγαπώ και θα τον πάρω. Κι ούτε που με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Και δουλευταράς είναι. Και κούκλος είναι. Και απ' όλα. Κι ας είναι και από το Ιράν και ας είναι και από όπου θέλει. Εγώ είμαι δικιά του. Αχμέντ συντέζει ίσον λαβ. Τέλος. Μάλιστα. Η Φαντή, παιδί μου, τι να πω για αυτή την έκθεση. Μένω για άλλη μια φορά άναυδη. Γιατί, κυρία? Γιατί το θέμα μας ήταν ο ρατσισμός, όχι μάνας και ο Αχμέτ. Και εγώ έγραψα για τη μάνα μου που είναι ρατσίστρια και δεν θέλει τον Αχμέτ. Ναι, και την περασμένη εβδομάδα το θέμα μας ήταν το περιβάλλον, πάλι για τη μάνα σου και τον Αχμέτ μας έγραψες. Λαζάρου, τι έπαθες πάλι? Συγκινήθηκα, κυρία. Με τι πράγμα? Από την έκθεση της συμμαθητρίας μου. Ποιανής? Τη Συφαντή. Γιατί περιέγραψε τον έρωτα δύο ανθρώπων που μπορεί να τους χωρίζουν πολλά και να είναι τόσο διαφορετικοί, αλλά... Ταιριάζουν οι οροσκόποι τους. Όχι. Αγαπιούνται. Ευτυχώς. Έξω. Έξω, έξω όλοι. Όλοι. Και πέστε στον κρασά, μην τολμήσετε κι όλοι μέσα. Γιατί και την άλλη ώρα μαζί έχουμε μάθημα. Γρήγορα, γρήγορα. Έλα. Έλα, 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 γρήγορα. Λαζάρ, δεν άκουσες? Θα μείνω μέσα, κυρία. Πάλι Φουκιδίδη θα διαβάσεις, τον κάτσιεσαι σήμερα. Όχι. Τώρα θα διαβάσω Αμάντα Μπράουνινγκ. Όριμο πάθος. Όριμο πάθος. Για φέρ' το εδώ να δω. Τι είναι αυτό? Άρλεκιν διαβάζεις, Λαζάρου. Διαγώνισμα όμως έχετε αύριο. Είναι πολύ ωραίο, κυρία. Να δεις τι ωραίο που θα είναι το διαγώνισμα. Τρία κεφάλαια, 15 ερωτήσεις. Μιλάει για τον έρωτα ανάμεσα στον Τζόναθαν. Ένα νεαρό με σπινθυροβόλα. Αυτιά! Όχι, μάτια. Α. Και σε μια δασκαλά πιάνει την Κάθη. Μια γοητευτική γυναίκα με πολλά ερωτικά τραύματα από το παρελθόν που για να τα ξεπεράσει. Κάνει φυσιοθεραπεία. Αφήνεται στην αγκαλιά του νεαρού Τζόναθαν. Λαζάρου, για το Βενιζέλο και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο γράφει τίποτα? Όσο εκεί που διάβασα, όχι. Γιατί εγώ για αυτά θα σα ρωτήσω αύριο. Γνωρίζονται στο τρένο. Άντε, όταν κάποιος απρόσεκτος σπρώχνει την Κάθη. Και την κάνει κατά κάθε. Και αυτή πέφτει στην αγκαλιά του νεαρού Τζόναθαν. Λαζάρου, πιάσε πάλι το Θουκυδίδη και ας μην καταλαβαίνεις τίποτα. Τουλάχιστον εκεί έχει ιστορικά γεγονότα. Αυτά που λες εσύ δεν γίνονται. Γιατί, κυρία Τόκα, εγώ πιστεύω ότι γίνονται. Δεν γίνονται. Γίνονται. Δεν γίνονται. Τι κάνετε? Εσύ τι κάνεις εδώ? Πρέπει να πάμε στο σπίτι. Καταστραφήκαμε. Γιατί? Η πυροσβεστική τα έκανε μουσκεμά. Πάμε να φύγουμε. Α, δεν μπορώ. Έχω άλλη μια ώρα μάθημα. Τι λες, παιδί μου, εδώ και ερχόμαστε. Αυτό μαζί μας θα έρθει. Ξυπνάω, παιδί μου, από πάνω μου. Έλα, πάμε και στα εξηγώ στο δρόμο. Κυρία Κατσίκη, αφήστε με να γίνω Τζόναθαν. Δόξα Θεός. Να το σκουτίσουμε? Όχι. Άσε λίγο να τον απολαύσω έτσι τάβλα. Σάβα. 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 Κυρία Σούλα. Κυρία Κέτη. Ο Σάβας που όλοι αγαπήσαμε. Ναι, Μπία, σου λέει εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Είμαι και το Κετάκι εδώ. Αμάν, τι κάνεις, Μπία μου? Καλά είμαι, Κέτη μου, εσύ? Κι εγώ καλά. Πάντα καλά. Ο Σάββας? Και ο Σάββας καλά είναι. Δεν τον σκότωσα, ζει. Και βασιλεύει. Τέλεια. Είχε κίνηση τώρα που ερχόσασταν. Δεν θα μας ανοίξεις? Να μπείτε. Ε, ναι, βρε, να τα πούμε. Να σε δούμε που σε έχουμε επιθυμήσει. Άστο καλύτερα, θα βγω εγώ κάποια στιγμή. Πότε? Σε κάνα χρόνο. Άνοιξε και θα σου σπάσω το κεφάλι. Σούλα, κράτατη. Ναι, και εμένα ποιος θα με κρατάει? Άνοιξε, είπα. Όχι, δεν ανοίγω. Άνοιξε, Μπία, δεν θα σε δίνουμε. Πολύ.
Δεν ανοίγω, δεν ανοίγω. Άνοιξε, βρήκαμε το δελτίο. Έλα καλέ, πού ήτανε? Πού ήτανε? Καλά βρε, δεν τρέπεσαι. Μια δουλειά σ' αφήσαμε να κάνεις και πήγες να το σκοτώσεις. Αφού τρόμαξα, του γύρισε το μάτι ανάποδα. Άρχισε να με βρίζει, να με λέει ανίκανη, να... Δεν είχε και άδικο. Μέχρι τώρα δεν έχεις κάνει και τίποτα σωστό. Μόνο προβλήματα μας δημιουργείς. Λοιπόν, τέρμα. Όσο καιρό θα κρατήσει αυτή η κατάσταση, θα κάνεις ό,τι σου λέμε εμείς. Δεν είσαι εσύ ούτε για να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες, ούτε για να καταστρώνεις σχέδια. Κατάλαβες? Κατάλαβες? Πάμε, Σούλα. Πάμε, Κέτι. Πάμε, Σούλα. Πάμε, Κέτι. Να χαθείτε καρακάξες. Είδαμε και τα δικά σας τα σχέδια. Σκοτώνεις παιδάκια και δεν κάνει. Σκοτώνεις παιδάκια και είναι κακό. Τι φύτε είναι παιδάκια αν έχεις νευράκια. Τι φταίνε τα παιδάκια. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Τι είναι πουλάκι μου αυτό? Είναι τραγούδι από την παράσταση που θα είμαι το καλοκαίρι. Η φώνησα του Παπαδιαμαντή σε musical. Πιανού παπά? Του Διαμαντή. Καλά ακούσατε. Εσείς κυρία Μπέκο έχετε κάνει θέατρο? Βεβαίως πουλάκι μου, το 94. Τι? Πασόκ, Νουδού και πίτα γιαουρτλού. Τι είναι αυτό? Τένεσι Βίλιαμς. Επιθεώρηση είναι βρετάμι μου, τι να ήταν. Δρόμο, έτοιμη. Μήπως είναι λίγο έντονο? Την τρελή παίζεις. Κανονικά έπρεπε να σε βάψω με τέμπερες. Είναι μεγάλη πρόκληση που η Άμαριλη τρελαίνεται. Ο κύριος Τσιτσίκος μου είπε ότι αν τα πάω καλά ως τρελή, τον άλλο μήνα θα μείνω ανάπηρη. Μα σκοπός είναι να μείνεις ακέφαλη. Και πού θα μπαίνει το ρούς? Θα βρω εγώ που να στο βάλω. Άιντε, δρόμο τώρα. Πάω. Δεν θα μου πείτε καλή επιτυχία? Όχι. Πάω. Τα ακούσες? Μέχρι και αυτή θα κάνει θέατρο. Τι πέτρια είναι αυτή που έχετε εσείς ηθοποιοί? Αυτοί που κάνουν θέατρο ψοφά να παίξουν στην τηλεόραση. Αυτοί που κάνουν τηλεόραση ψοφά να παίξουν στο θέατρο. Αυτοί που τα κάνουν και τα δυο ψοφά να πάνε διακοπές. Άμα πήγαινε ο καθένας εξ αρχής εκεί που ήθελε, θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Κυρία Μπία, τι πάθατε? Όλες ώρες νιώθω τελείως άχρηστη. Ότι με τελείως ανίκανη. Όλο λάθη κάνω στη ζωή μου. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω σωστά. Δεν συγκεντρώνομαι, δεν μπορώ να κάνω φόκους. Δεν έχω συγκροτημένη σκέψη. Τι τούλια είναι όλα αυτά? Είναι για το γάμο του υπουργού. Καλά, αυτός δεν ήταν σε κόμμα. Αξύπνησε από το κόμμα, τώρα είναι σε αμνησία. Και θα του κάνω αναπαράσταση το γάμο του για να θυμηθεί. Τι πράγμα? Προσπαθώ, αλλά αντιστέκεται. Να πάψει να αντιστέκεται. Ναι, πώς? Εγώ θα σου πω τον τρόπο. Εσείς υποτίθεται ότι είστε κυνηγοί. Μου είπε ότι αυτόν τον καιρό είναι μπλεγμένη σε μια κατάσταση που δεν την αφήνει να ασχολείται με φλερ και έρωτες. Τον πρώην σου εννοούσε? Προφανώς. Άρα είναι ήδη ερωτευμένη? Δεν είναι, ξέρω τι σου λέω. Αλλά είναι κλασικός τύπος ανθρώπου που έτσι και ερωτευτεί παρατάει τα πάντα. Ναι, αυτό μου το είπε και η ίδια. Ακριβώς. Τόσα χρόνια έμπορος, δεν ξέρω εγώ να ψυχολογώ τον άλλον. Εδώ, ας πούμε, έχουμε να κάνουμε με ένα χαρακτηριστικό τύπο καθάρματος. Τι λέτε? Για σένα, καμάρι μου, σε πενέπω. Νότε κρέο, δεν πιστεύω. Θα έρθω να ακούω. Βλέπεις? Αυτός ποιος είναι, γκομενός σου? Ξάδερφός της είμαι. Αξάδερφος εσύ. Και εγώ έτσι λέω όταν με πιάνουνε. Χι. Τα άλλα μου ξαδέρφια. Γι' αυτό σου λέω. Κάντε να σε ερωτευτεί και θα παρατήσει και τζόκερ και τα πάντα. Τι? Το Σάββα εννοώ, τον πρώην μου. Τον έλεγα τζόκερ χαϊδευτικά. Ξέρεις. Ξέρω. Και εγώ τα είχαμε μία που με έλεγε Σνούπι. Ναι. Φέρνεις λίγο. Σουλά. Τέλος πάντων, φεύγω. Τα λέμε. Στο καλό. Και όπως είπαμε, έτσι, συνέχισε. Συνέχισε να φύγει πρώτα η πυροσβεστική από τη μέση, γιατί δεν είναι να της έχεις εμπιστοσύνη. Έτοιμος? Μάλιστα. Ωραία. Θα με πούνε εμένα οι άλλες τώρα, Χριστή. Που θα το βρω εγώ το δελτίο και στο τρίψω στη μούρη. Αλλά κούκλος είσαι. Πάλι το παπιλιόν. Τι κάνεις καλέ εκεί? Όχι σαν το λαγουδάκι. Στο λαιμό το βάζουν. Για να στο βάλω. Τι ντυθήκαμε? Καουμπόιδες. Εσύ γαμπρός και εγώ νύφη. Αυτό ντυθήκαμε. Γιατί θα παντρευτούμε? Είμαι παντρεμένος με την κυρία Σούλα. Ναι, καλά. Λοιπόν, να σου πω. Έτσι που μας βλέπεις με αυτά τα ρούχα,
Δεν σου θυμίζουμε τίποτα? Όχι. Καλά. Δεν σου ξυπνάνε απολύτως τίποτα? Τα ρούχα. Τα ρούχα, η κατάσταση. Δεν έχεις μια ανάμνηση? Σαββά, αυτό το νηφικό. Δεν θυμάσαι ότι το πήραμε μαζί από την Ιταλία? Πήρα εγώ στην Ιταλία. Ναι. Και μ' άρεσε. Πάρα πολύ. Είχε έρθει και η κυρία Σούλα μαζί μας. Παγώθηκες πια με την κυρία Σούλα. Κυρία Σούλα και η κυρία Σούλα. Ποθώς να την κάνει κυρία δηλαδή, γιατί αυτή μόνη της δεν γίνεται. Τέλος πάντων, αυτός εδώ ο καλόγυρος είναι ο παπάς. Και αυτές οι καρέκλες είναι τα παρανυφάκια. Κάτσε να σου πω και ένα παρανυφάκι. Ωραία. Το δικό σου, το δικό μου. Λοιπόν, πάρε τώρα την ανθοδέσμη. Στεκόμαστε μπροστά στον παπά. Δώσ' μου την ανθοδέσμη. Ναι, με συγκίνησε, όχι έτσι, Τεμούρη. Έτσι, με συγκίνησε. Ωραία. Πιάσε μου το χέρι. Πιο σφιχτά. Πιο σφιχτά. Δεν σου έρχεται κάτι τώρα? Τι να μου έρχεται? Ξέρω εγώ, κόλπος. Κάτι, μια ανάμνηση, ρε Σάβα. Θυμήσου, Σάβα. Σε παρακαλώ, θυμήσου. Αλλά να θυμηθείς τα καλά μόνο, ε. Όχι τους καυγάδες και τα μαλώματα. Έλα, θυμήσου. Εγώ δεν αντέχω άλλο, κυρία Αμπία. Κουράστηκα. Να κάτσω στο παρανυφάκι. Άντε, κάτσε. Κάτσε εσύ στο παρανυφάκι. Πάρω κι εγώ αγκαλιά τον παπά. Να κάτσω στο άλλο παρανυφάκι. Να κλαίμε όλοι μες στην εκκλησία. Αμάν. Λοιπόν, στο διαγώνισμα των νέων ελληνικών, στην ερώτηση 3, τι θέλει να τονίσει ο συγγραφέας περιγράφοντας τη σχέση του Σάβα και της Μορφούλας, ο Λαζάρου μας γράφει ότι μιλά για τον απόλυτο έρωτα. Τώρα με όμικρον. Ακριβώς. Και μάλιστα μας το ανέλησε σε 4 ολόκληρες σελίδες. Έτσι δεν είναι, Λαζάρου? Έτσι είναι, κυρία. Ωραία. Το πρόβλημα πάντα σύμφωνα με τον Λαζάρου είναι ότι ο Σάββας είναι βοσκός. Ναι. Και γι' αυτό δεν τον θέλουν οι γονείς της Μορφούλας. Αλλά αυτός την αγαπάει. Την αγαπάει. Μόνο που, Λαζάρου μου, η Μορφούλα είναι κατσίκα. Όχι, είναι πολύ καλή κοπέλα. Όχι, είναι κατσίκα. Ο Σάββας είναι βοσκός και η Μορφούλα είναι... Βοσκομούλα. Η γέννα του! Άξω βιβλίο σου, σελίδα 52, κάτω-κάτω την πρώτη τελευταία πρόταση. Διάβασε. Η Μορφούλα σταμάτησε τη βοσκίνη και βέλαξε δυνατά. Οικούστησε όλο το βουνό. Τι μας λέει αυτό που μόλις διάβασες? Ότι η Μορφούλα είναι κατσίκα. Τα συγχαρητήριά μου. Και μάλιστα έχει και φωνάρα. Μπε. Δεν το πρόσεξα αυτό το σημείο, κυρία. Δηλαδή όλα ό,τι έγραψα είναι λάθος? Όχι όλα. Το ότι ο Σάββας είναι βοσκός είναι όντως πρόβλημα για την οικογένεια της Μορφούλας. Διότι αν τον πάει στον πατέρα της τον τράγο για καμπρό, είναι σίγουρο ότι ο πατέρας δεν θα χαρεί. Μάλιστα. Μαλιά! 3! Και συγχαρητήρια στο διπλανό σου, που είχε την έμπνευση να αντιγράψεις. Τα διάβασες διπλούν. Μπράβο, Ερημίδη, βρήκες άνθρωπο να αντιγράψεις. Άντε, σχολάσαμε. Σχολάσαμε, να τελειώνουμε. Να διαβάζετε. Να διαβάζετε και λίγο. Δεν αντέχω άλλο. Έχουμε τη μία που θέλει να παντρευτεί τον Αχμέτ. Τώρα θα έχουμε και τα παντρολογήματα του Σάβα με την κατσίκα του. Τι κάνεις? Προσπαθώ, κυρία Αμπία. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Έχεις καλώσει. Ακού, τι θα πάθω, έτσι θα μείνω. Καλά, έτσι κέρδουν οι άλλες, θα με ξεμαλιάσουν. Γιατί? Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω εγώ. Τι γίνεται τώρα? Τίποτα δεν γίνεται, κυρία Αμπία. Δεν γίνεται. Τι το ήθελα, το σατανικό του σχέδιο, τι το ήθελα. Κυρία Αμπία, αυτό είναι ηθικό, εσύ που το βρήκατε? Στο πατάρι. Δεν σου βρωμάει? Ναφθαλίνη βρωμάει ολόκληρο. Και γιατί εσείς αγοράσατε νηφικό αφού δεν παντρευτήκατε ποτέ? Ε? Λέω, εσείς γιατί το ψώνισατε αυτό το νηφικό? Γιατί το είχαν στις προσφορές. Άσε με και εσύ τώρα στον πόνο μου. Ατσι! Τι πάθατε? Άστα, έχω αλλεργία στην αφθαλή. Ατσι! Αν αρχίσει τώρα δεν τελειώνει. Μέχρι να πεθάνω θα φταρνίζω. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι που με βλέπεις και φταρνίζομαι. Να λέω αριθμούς. Τι αριθμούς, παιδί μου, σκίστο κάτω 1000 κομμάτια, τελείωνε. Μα αυτό είναι γερό το άτιμο. Εμένα θα μου πεις, από το Μιλάνο το είχαμε πάρει. Κάλους είχαν βγάλει τα πόδια μας. Τους κάλους τους θυμάσαι.
κάνεις εκεί? Να πάρω καλύτερα ένα μαχαίρι, αυτό κάνει. Με αυτό ξελεπίζουν τα ψάρια. Δεν είμαι τσιπούρα. Ψάξε. Πω πω έτσι και λίγα λες. Σάβα. Μπία. Τι κάνουμε? Κρυβόμαστε. Από ποιον? Από την κυρία Κέτη. Γιατί? Για να μην μας βρει και μετά τα φύλαμε εμείς. Άσε με τη σύνδη. Πήγαινε έξω. 256. Ευχαριστώ. Πήγαινε έξω να δεις που είναι και έλα να μου πεις. Όχι, Στάσου. Πού πας? Έξω. Δεν μπορείς. Έτσι, τιμένος αμπρός. Δεν κάνει. Αν δεν κάνει, βέβαια. Σαβά. Χθίσου. Εδώ. Όχι, πίσω από το παραβάν. Εδώ, βέβαια, τη χθίσου. Μια μπία ντρέπομαι. Να μην τρέπεσαι. Τα έχω δει άλλωστε. Πότε? Ας είμαι κι εσύ, πότε. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Άντε, χθίσου, κάλε και στο πουκάμισο. Κυρία Μπία, τι πάτε να κάνετε? Το τομάρι μου πάνω, σωστά, τι πάω να κάνω? Τι νομίζω ότι πάω να κάνω? Άσε με κι εσύ. Ναι. Και θα βγω έτσι έξω γυμνός. Άντε, τελείωνε, χθίσου, έτσι θα βγεις. Ναι. Και θα με δει έτσι, κυρία Κέτη, ντρέπομαι. Να μην τρέπεσαι καθόλου. Σε έχει δει και αυτή τελείως γυμνό. Μα πώς γίνεται και με έχετε δει όλες γυμνός? Σε τσόντες έπαιζα? Όχι. Ήσουν επιδειξίας. Φορούς την καπαρτίνα την έκανες, έτσι τα βλέπαμε όλα. Τι να κάνουμε, μάτια έχουμε, βλέπουμε. Άντε, α, περίμενε. Βάλε και αυτή, να μην τρέπεσαι. Και πήγαινε στο δωμάτιό σου. Να είμαι και πιο όμορφο. Ναι, τρομάρα. Κυρία Μπία. Έλα. Άμα με δει έτσι, τι να της πω? Έλατε. Τι θα της πεις εσύ? Και εγώ τι θα της πω? Τι κάθομαι εδώ στην κουζίνα νύφη και περιμένω το γαβνό? Κάτσε μια στιγμή να σκεφτώ. Λοιπόν, αυτή όποτε έρχεται, τρέχει στο μπάνιο, γιατί είναι και μεγάλη γυναίκα και την ακράτεια. Θα τρέξουμε εμείς γρήγορα, γρήγορα στα δωμάτια μας. Θα τη δεις εσύ, θα σε δει αυτή, θα ησυχάσει. Το μεταξύ, θα καταφέρω κι εγώ να βρω έναν τρόπο να βγω από εδώ μέσα. Σύμφωνοι. Κυρία Μπία, είστε πολύ έξυπνοι. Άντε, πάμε. Σουλά. Η μύτη μου! Εσύ είσαι? Η άλλη που είναι, δεν είναι μαζί σου? Όχι, τώρα ήρθα, δεν είναι κανείς. Κι εγώ τώρα ήρθα. Έχει γούστο. Λες να... Θα τη σφάξω. Αμάν τι πάθαμε. Κάτι έχει κάνει αυτή. Θα τον έχει πάρει και θα έχουν φύγει. Το ξέρα. Το ξέρα ότι δεν έπρεπε να την εμπιστευτούμε την παλιοτσούλα. Για ποια λέμε? Για μία δεν τη ξέρεις. Δεν έπρεπε να την έχουμε μέσα στο κόλπο. Έπρεπε να την είχα ξαποστείλει από καιρό. Την ακούς? Εγώ φταίω τώρα να πάρω την ανθοδέσμα της, την βάλω. Άντε να μην πω πού. Οι δυο μας θα τα καταφέρναμε καλύτερα. Θα τα μοιράζαμε και στη μέση. Μου θέλει και δικό της θέατρια τάλαντη. Μα για ποια λένε? Για δεν ακούς. Για μια ανατάλαντη που έχει δικό της θέατρο. Ποια είναι? Δεν ξέρω, είναι πολλές. Μέσα, κοίταξες. Δεν είναι κανείς, ούτε στην κουζίνα. Έτσι. Έρχονται, κυρία Μπία. Θα φάμε κουφέτα. Δεν νομίζω. Μάλλον κόλυβα.
Bye-bye, love. Bye-bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye-bye.